Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύα. Εσύ τώρα είσαι στην Νορβηγία. Είμαι στην Νορβηγία. Μπορεί να μην φαίνεται με τον ήλιο όλο Έγινε αυτό. πανίκρο. Αλλά είπα να σας δείξω πώς ηλιόλουστα είμαστε εδώ πέρα. Με 12 βαθμούς μεν, αλλά είμαστε ηλιόλουστα. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα είσαστε. Σε ποια πόλη είσαι τώρα εκεί? Είμαι στο Σιέν. Είναι 2 ώρες νότια από το Όσλο. Οπότε έχουμε γενικότερα καλύτερο καιρό, όχι τόσο κρύο, όχι τόσο αέρα. Μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά σχέση με άλλες πόλεις είναι πολύ καλύτερα. Μια χαρά. Και πάντα τέτοιο καιρό έχει, τόσο καλό καιρό Δεν έχετε. ξέρω τι έχει πάθει καιρό στις τελευταίες 10 μέρες, 2 εβδομάδες. Είχαμε και το Πάσχα την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ηλιοφάνεια 15-17 βαθμοί. Είχαμε φτάσει. Μια Ο χαρά. κόσμος έβγαινε, καθόταν στα γρασίδια και λιαζότανε, οπότε ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία περνάτε εκεί. Και εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα? Έχετε καραντίνα, έχετε lockdown, έχετε περιοριστικά Θα μέτρα? Πώς καθίσω δουλεύει? κιόλας για να Ναι, μην κάτσε. πάει και ο ήλιος, γιατί Ανέ. είχαμε και πολύ ήλιο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε lockdown. Έχουμε από τις 13 Μαρτίου. Έχει βγάλει η χώρα, η κυβέρνηση, ότι όλα κλείνουν, όλοι δουλεύουν από σπίτι. Και είναι αλήθεια ότι έγινε αμέσως. Δηλαδή, στη δουλειά μου το κάναμε και από την προηγούμενη μέρα, στις 12 του Μαρτίου. Μας έστειλαν όλοι σπίτι και μας λένε: Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Πηγαίνετε σπίτι σας, δουλεύουμε εκεί πέρα και θα δούμε. Και μέχρι τώρα δουλεύει μια χαρά, είναι αλήθεια. Δουλεύουμε όλοι από σπίτι. Είναι αλήθεια, πολλοί όμως έχουν γίνει laid off, δηλαδή προσωρινά τους έχουν απολύσει από τη δουλειά. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχεις δει, η Νορβηγία έχει από τα μεγαλύτερα ratings σε unemployment. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 11%, που ποτέ δεν το είχε. Αλλά για την Νορβηγία δεν σημαίνει και κάτι, γιατί το κράτος σου δίνει λεφτά. Okay. Οπότε, για παράδειγμα, έχεις μειωθεί τη δουλειά σου 50%, τα υπόλοιπα 50% θα στα δώσει το κράτος. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ καλά λεφτά. Ναι. Οπότε δεν αγχωνόμαστε. Και δηλαδή αυτό το spike ανεργίας έγινε τώρα με τον κορονοϊό. Τώρα, δεν είναι τώρα. Γιατί σκέψου πάρα πολλά επαγγέλματα, ειδικά εδώ πέρα, είναι πιο χειρονακτικά. Κατάλαβα. Άκουσα, Οπότε, χάσαμε. ή από... Μ' ακούτε? Μ' Ναι, ακούς? τώρα Ωραία. ξανά. Ωραία. Ή π.χ. από καφετέριες, π.χ. όλα αυτά που δεν δουλεύουν πλέον, ή καταστήματα μεγάλα brands, ας πούμε, το εξωτερικό δεν δουλεύουν, οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει προσωρινά, έχουν αφαιθεί, ας πούμε, και περιμένουν μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί τώρα το lockdown σε τι μορφή είναι? Δηλαδή πρέπει να στείλετε και εκεί κάποιο μήνυμα για να βγείτε ή ξέρω εγώ να έχετε... Όχι, δεν έχουμε αυτό που έχουν άλλες χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Μπορείς να κυκλοφορείς γενικά πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, κι εγώ σήμερα πήγα μια βόλτα εδώ γύρω και είναι μια Okay. χαρά. Το περίεργο είναι, όπως είπα, βλέπεις κόσμο το τελευταίο δεκαήμερο. Ίσως φταίει και το Πάσχα που πέρασε, δεν ξέρω. Ίσως και καιρός που είναι τόσο καλός, αλλά βλέπεις λίγο. Όταν λέω κόσμο, βέβαια, μην φανταστείς σαν την Ελλάδα, σαν την Ερμού που δεν μπορείς να περάσεις. Καλά, Βλέπεις ναι. δηλαδή 2 ανθρώπους εκεί, 4 πιο πέρα, αντέκομαι έναν δυο να περπατάει. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Άρα συναθροίσεις μεγάλες, ξέρω εγώ, ξέρεις, πάνω από 5-10 άτομα, ας πούμε, δεν έχει πρόβλημα. Το μόνο που απαγορεύεται είναι να είσαι πάνω από 5 άτομα μαζόξεις, ας πούμε. Αυτό απαγορεύεται. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Ίσως παρατήρηση απλά θα σου κάνουν αν σε δουν περισσότερα από 5 άτομα. Μέχρι εκεί, νομίζω πιο αυστηρά μέτρα ακόμη δεν έχουν βάλει. Απλά, νομίζω, είχα δει και το βίντεο με τον καθηγητή στη Σουηδία και έχουμε πολύ παρόμοια μέτρα, παρόλο που η Σουηδία κάνει άλλα πράγματα. Okay. Έχουμε εμείς μεν lockdown. Συγγνώμη, χάθηκα. Απλά, π.χ. αυτό με το social distancing υπάρχει και σε εμάς. Π.χ. νομίζω κάθε εβδομάδα σχεδόν μας στέλνει το Υπουργείο ένα SMS να προσέχετε, κρατήστε 2 μέτρα απόσταση. Και, ας πούμε, στο Ναι. τέλος ένα καλό Πάσχα, κάτι τέτοιο. Κατάλαβα. Αυτά δηλαδή. Άρα πρόστιμο δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, για να Είχα κυκλοφορήσεις. διαβάσει ότι μπορεί να υπάρχει, τώρα δεν έχω ακούσει κάτι περισσότερο από αυτό. Okay, ναι, Οπότε, χαλαρά. ναι. Ή, για παράδειγμα, το άλλο που έχουμε πολύ παρόμοιο με τις σκανδιναβικές χώρες είναι ότι είναι η νοοτροπία τέτοια. Και είναι οι χώρες τέτοιες που είναι αρχικά τόσο αεροκατοικημένες και δεν έχουν γενικά την νοοτροπία του.
θα πάμε για καφέ και θα ράξουμε εκεί για 5 ώρες. Δεν γενικά δεν υπάρχει αυτό. Θα πάνε για καφέ, θα κάτσουν εκεί μέχρι να πιούν τον καφέ τους και φεύγουν. Δηλαδή αυτό είναι. Ναι. Και τα μαγαζιά κλείσανε, ξανανοίγουνε, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Τα μαγαζιά είχαν κλείσει τα πάντα, όταν δηλαδή για τις πρώτες 3-4 εβδομάδες, τώρα έχουμε κλείσει 35 μέρες περίπου, είχαν κλείσει τα πάντα, ήταν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετς και συγκεκριμένες ώρες και τα φαρμακεία πάλι συγκεκριμένες ώρες. Τα αντισηπτικά μου έκανε εντύπωση, είχαν εξαντληθεί από την πρώτη εβδομάδα. Και είχαν, για παράδειγμα, έμπαινε στις ιστοσελίδες για να βρεις τα φαρμακεία και έλεγε μπορείς να αγοράσεις μέχρι ένα. Okay. Από κάθε αντικείμενο που θα θέλεις να αγοράσεις, που και πάλι ήταν όλα εξαντλημένα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε να αγοράσουμε αντισηπτικά, τίποτα. Και τώρα έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Και τώρα αυτό με έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί αρχίζουν να ανοίγουν τα μαγαζιά. Για από ό,τι άκουσα, το κράτος σιγά σιγά θέλει να δοκιμάσει, θέλει να δει τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά έχω δει π.χ. καφετέρειες ανοιχτές που το φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί τις δεν πάνε για καφέ, οπότε λέω τι πάνε τώρα για καφέ. Κάποια μαγαζάκια δικά τους είναι σκανδιναβικά μαγαζιά, όχι μεγάλα π.χ. H&M ή οποιοδήποτε άλλο μαγαζιά, αυτά είναι όλα κλειστά. Τα δικά τους έχουν ανοίξει. Τώρα γιατί κάτσε, να κάνω, ναι. Δηλαδή, οι καφετέρειες είναι σε επίπεδο take-away φάση. Πάει κάποιος και είναι σε take-away, π.χ. ακόμα και αυτά τα kebabjidika που υπάρχουν και είναι ακόμα ανοιχτά και δεν έχουν κλείσει. Παραγγέλνεις δηλαδή και στα δίνεις το χέρι και φεύγεις. Αυτό. Και μαγαζιά, ξέρω εγώ, για ψώνια έχουν ανοίξει, ας πούμε, για ρούχα. Για ψώνια, είναι αλήθεια, έχω δει π.χ. 2 μαγαζιά, που σου λέω πάλι είναι σκανδιναβικά μαγαζιά, δεν είναι brands που υπάρχουν σε άλλες χώρες, νομίζω, στην Ευρώπη. Οπότε αυτό, και τους έχω ρωτήσει, είναι αλήθεια, τους λέω γιατί είστε ανοιχτά εδώ πέρα και μου λένε το κράτος μας αφήνει, οπότε γιατί να μην ανοίξουμε. Αλλά βέβαια νομίζω μπορούν να ανοίξουν από τις 10 μέχρι τις 3, πιο συγκεκριμένα, αλλά ναι. Πάλι είναι... Υπάρχει επαφή. Και γενικά η πολιτική του κράτους, ας πούμε, το κράτος, πώς το επικοινωνεί το θέμα? Ήταν πάρα πολύ άμεσο, είπα. Δηλαδή, από το Μάρτιο ήδη είπαν ότι κλείνουμε. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ... Είναι πολύ αυστηρές αυτά τα πράγματα και νομίζω είναι καλό, γιατί η Νορβηγή είναι πολύ υπάκουη. Και έχουν πολύ την προσωπική ευθύνη και δεν θα κάνουν κάτι που δεν πρέπει να κάνουν. Οπότε αμέσως όταν είπαν ακυρώθηκαν τα πάντα, ακυρώθηκαν τα πάντα. Από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αγώνες, συναυλίες, ακόμα και στις 17 του Μάη. Είναι το Constitution Day, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Νορβηγίας που όλοι βγαίνουν έξω και έχει ακυρωθεί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, έχει βγάλει προκήρυξη το κράτος και λέει, αν έχετε εναλλακτικές ιδέες, γράψτε μας κάτι και πείτε μας. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και λέω, μπράβο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή για να γίνει ψηφιακά, ξέρω εγώ, κάπως ή κάτι τέτοιο. Θα δούμε, θα δούμε τι θα σκεφτεί η Νορβηγία εδώ πέρα. Αλλά και όλες οι πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι τώρα έχουν υποέλεγχο την κατάσταση, οπότε σιγά σιγά θέλουν να ανοίξουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι είπε ότι μαζί το κοντρολάρουμε και μαζί θα τα καταφέρουμε. Οπότε έχουν πολύ το αίσθημα της συλλογικότητας, ότι είναι κάτι που περνάμε όλοι μαζί, άρα όλοι μας πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι μόνο εμείς που είμαστε το κράτος, αλλά και εσείς οι ίδιοι. Οπότε αυτό νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό νομίζω, ναι, μην έχουν αρχίσει να βγαίνουν έξω, αλλά είναι προσεκτικοί. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο πάρκο και να κάθονται, αλλά θα έχουν την απόστασή τους. Ναι. Οπότε αυτό είναι θετικό. Γενικά, από ό,τι βλέπω, είχατε, ξέρω, 158 θανάτους, μου λέει, εδώ πέρα. Είμαστε πολύ καλά, γενικά. Είμαστε γύρω στα 7.000 κρούσματα στα 5 εκατομμύρια που είναι η Νορβηγία. Και στην πόλη που είμαι, σκέψη, που είναι γύρω στους 50.000, έχουμε 40 και ένα νεκρό, ας πούμε, τέτοια τα ποσοστά. Οπότε, νομίζω, γι' αυτό και ο κόσμος δεν φοβάται. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τι από τεστ κάνουν ακριβώς. Ξέρω ότι εξετάζονται. Και είναι ότι έχουμε καλό σύστημα υγείας. Και ειδικά στην πόλη που είμαι εδώ πέρα, έχουμε πολλά πανεπιστήμια για νοσοκόμους. Οπότε νομίζω ότι χτύπα ξύλο να πάθουμε κάτι, είμαστε καλά. Ναι. Απλά αυτό που έμαθα τώρα, μάλλον σε 1-2 εβδομάδες θα αρχίσουν να ανοίγουν τα νηπιαγωγεία. Βέβαια με μικρό αριθμό παιδιών, δηλαδή 3-4 παιδιά και θα είναι μία δασκάλα. Και αυτό που μου είπαν από τη δουλειά μου κάποια που έχουν μικρά παιδιά, είχαν ανοίξει ένα group στο Facebook πριν μερικές εβδομάδες για αυτό το σκοπό οι γονείς.
και ξαφνικά μπήκανε 15.000 άτομα και άρχισαν να λένε ότι και αυτό είναι, δεν γίνεται και πού να στείλουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Γιατί ας πούμε το παιδί θα πάει στην υπαγωγή, θα κολλήσει κάτι, θα κολλήσει ο παππούς. Μπορεί να μην έρθει σε επαφή γιατί δεν το έχουν τόσο πολύ με την επαφή την οικογενειακή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και ίσως θα είναι στα δημοτικά και όλα ίσως ανοίξουν οι πρώτες τέσσερις τάξεις και θα πηγαίνουν τι ένα λάξη, δεν θα πηγαίνουν μισή μέρα. Δεν ξέρω, κάτι περίεργα ακούγονται. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και τι θα γίνει. Θα δείξει σε 2-3 εβδομάδες. Αυτά τώρα είναι σε επίπεδο φήμιση ή βγάζει ανακοινώσει το κράτος, ξέρω εγώ. Και για, δεν τα έχει για τα νηπιαγωγεία έχει βγει ανακοίνωση. Για τα δημοτικά νομίζω είτε σε σκέψη, είτε μπορεί να γίνει. Τώρα ποιο παιδί θα στείλει, εγώ δεν ξέρω. Οπότε μπορεί να πάει η δασκάλα, απλά να μην έχει παιδιά. Οπότε είναι λίγο αυτό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει. Πάντως γενικά τα σχολεία είναι όλα κλειστά έτσι. Δηλαδή γυμνάσιο, ρίγκο. Όλα, όλα τα πάντα είναι κλειστά. Πάντα είναι κλειστά. Ναι. Ο κόσμος πώς τους βλέπεις να το διαχειρίζονται και από τη μία που έχει τόσο καλό καιρό ας πούμε και από την άλλη τώρα με το lockdown ξέρω εγώ με όλη την κατάσταση πώς τους ακούς? Τους βρίσκω ψύχρεμους και από τη δουλειά που μιλάμε με τους Νορβηγούς είναι... Δεν έχω δηλαδή κάποιον να ανησυχεί. Τώρα λίγο να ανησυχούν που είχα μιλήσει με από τη δουλειά μου και λέει π.χ. ο άντρας μου είναι, δουλεύει ξέρω στα καράβια, εγώ με το παιδί μου μόνη μου, αν πάθω εγώ κάτι, τι θα πάθει το παιδί μου. Δηλαδή εννοείται υπάρχει ανησυχία. Ναι. Αλλά νομίζω είναι ελεγχόμενη ανησυχία, μπορώ να την πω έτσι. Εννοείται ανησυχούν, αλλά προσέχουν. Είναι κυρίως στα σπίτια τους. Θα βγουν καμιά ώρα το πολύ έξω να χαρούν λίγο τον ήλιο και θα μπουν πάλι μέσα. Είναι λίγο αυτό. Και αυτό που λες, δηλαδή μικρές παρέες, ξέρω εγώ. Ναι, μικρές παρέες. Ναι. Δηλαδή 2-3 άτομα μάξι. Ειδικά αν μπορεί να είναι οικογένεια, π.χ. οι γονείς και 1-2 μικρά παιδάκια. Ναι, κατάλαβα. Και σχετικά με το μέλλον τώρα έχει ανακοινωθεί τίποτα πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα, τι θα γίνει? Κάτι έχουν ανακοινωθεί και γι' αυτό κυρίως έχουμε αγχωθεί. Έχουν πει ότι summer is cancel και μας τα έφερα λίγο έτσι και αγχωθήκαμε. Γενικά είναι πολύ αυστηρή και όλη η Νορβηγία στα σύνορα, δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα. Εκτός αν είσαι κάτοικος της χώρας και πάλι είναι δύσκολο. Δηλαδή είχα έναν Έλληνα που συγκάτοικό μου, ο οποίος έφυγε πρόλαβε δηλαδή τελευταίες μέρες πριν να γίνει το lockdown και του λένε δεν μπορούμε να σου υποσχεθούμε ότι μπορείς να ξανάρθεις πίσω. Ήταν δηλαδή τέτοια φάση. Που ο οποίος μένει εδώ 2 χρόνια, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό για το καλοκαίρι μας είπαν ότι μάλλον θα συνεχιστεί το ίδιο κατάσταση. Θα είναι κλειστά τα σύνορα, θα μπορεί να βγεις έξω. Επίσης λένε, ενθαρρύνουν να μην πάμε ούτε σε άλλες πόλεις της Νορβηγίας, ειδικά με αεροπλάνα και όλα αυτά. Η Norwegian κιόλας που είναι η νορβηγική εταιρεία είναι έτοιμη να κλείσει, να χρεοκοπήσει. Οπότε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι περίεργα, ναι. Αλλά τα λεωφορεία π.χ. λειτουργούν κανονικά και όλα αυτά. Βέβαια δεν βλέπεις κόσμο μέσα, αυτό είναι θετικό. Ναι. Δεν βλέπεις ελάχιστα άτομα να κυκλοφορούν, αλλά δουλεύουν ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή εργάζονται. Ναι. Αυτό υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν κανονικά, ας πούμε, διάφορες εργασίες. Ναι. Ναι. Απλά και το άλλο είναι, επειδή η Νορβηγία νομίζω είναι λίγο γνωστό ότι είναι καλή χώρα, ειδικά οικονομικά, δεν έχει πρόβλημα, δεν φοβούνται δηλαδή. Ό,τι και να γίνει η χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσει, ούτε να τις λείψουν τα τρόφιμα, οι προμήθειες, όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Για 3 γενιές ακόμη νομίζω μπορεί να θρεύει άτομα, οπότε γι' αυτό νομίζω κιόλας να χώνονται πάρα πολύ εδώ πέρα, γιατί ξέρουν ότι το κράτος θα τους βοηθήσει, ό,τι και να γίνει θα τους βοηθήσει. Οπότε νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό και νομίζω νιώθω πολύ τυχερή που είμαι στην Νορβηγία σε αυτή την περίσταση και δεν είμαι στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Πόσο ασφάλεια μπορεί να σου παρέχει ένα τέτοιο κράτος. Εκεί... Πολύ σημαντικό. Ναι. Να ξέρεις ότι πραγματικά η χώρα και να το ξέρεις ότι η χώρα είναι εκεί για μένα και τα λεφτά που έχει είναι ουσιαστικά για μένα. Ναι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Και όσοι έχουν μείνει άνεργοι τώρα, αυτό λες. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβούνται γιατί τους καλύπτει το κράτος. Παίρνουν και περισσότερα λεφτά. Έχω ακούσει ότι μπορεί να παίρνουν και περισσότερα λεφτά από τους μισθούς τους. Οπότε μπορεί και καλύτερα να την έχουν. Οπότε μια χαρά είναι. Ναι. Και από σύστημα υγείας, εντάξει, θα μου πεις τέρμα προετοιμασμένη θα είσαι. Καλά, σίγουρα αυτό που λέμε κιόλας, γιατί και η Ιταλία υποτίθεται σχετικά έχει καλά συστήματα και η Γαλλία έχει καλά συστήματα. Απλά κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Οπότε, όσο καλό σύστημα και να έχεις,
δεν είσαι προετοιμασμένος για κάτι τόσο συγκεκριμένο και σε τόσες μεγάλες ποσότητες. Οπότε γι' αυτό ακόμα κουμαντάρεται η κατάσταση και με τα θύματα και με τα κρούσματα. Μέχρι τώρα νομίζω είμαστε καλά και μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα κρούσματα που έχουμε. Θα δείξει το μέλλον. Ελπίζω να μην ανέβει. Νομίζω αρχίζουμε να σταθεροποιούμε. Στον τελευταίο είμαστε δηλαδή στα 5 με 7 χιλιάδες και δεν πολύ ανεβαίνουμε. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Ωραία, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε καλή δύναμη και χαίρομαι πολύ αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, είναι πολύ ενθαρρυντικό, ρε παιδί μου. Και πολύ ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα το διαχειρίζονται μια χαρά και δεν ζουν ακραίες καταστάσεις. Τώρα να πανικοβληθείς όπως άλλες χώρες που πάνε και τρελαίνονται με τα χαρτιά τουαλέτας ή με τα τρόφιμα που έχω ακούσει, ξέρω και εγώ, μακαρόνια, ρύζια. Δεν το έχουμε πάθει αυτό. Το μόνο είναι αλήθεια που άκουσα. Είχαν τελειώσει τα χαρτιά υγείας για ένα διάστημα. Γιατί όμως, γιατί τα είχαν βάλει πάνω, τα είχαν βάλει 1 ευρώ τα 12, ας πούμε, που κανονικά έχουν 4-5 ευρώ. Οπότε εννοείται θα πάει ο κόσμος να αγοράσει. Δηλαδή, αυτά τα σούπερ μάρκετ κιόλας εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα. Ή ας πούμε τα σαπούνια, είχαν βάλει και τα σαπούνια 1 ευρώ πάλι, ξέρω εγώ. Άρα, λογικό. Να ξέρω. Αλλά γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω, προμηθειών και τέτοια. Είμαστε okay. Και κάτι άλλο, τώρα που θυμήθηκα, μου έχω αναφέρει κάτι που νομίζω δεν υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα. Η κυβέρνηση κάνει ειδικά press conference για παιδιά. Δηλαδή εξηγούν στην τηλεόραση τι γίνεται με πιο εύκολο και τρόπο. Αυτό είναι, το άκουσα και λέω, δεν το έχω ακούσει ποτέ, που είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Γιατί ειδικά σκέψω παιδιά που δεν μπορούν να καταλάβουν, ειδικά μικρά, δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Και τους λες, δεν μπορείς να πας έξω, δεν μπορείς να πας να παίξεις με τους φίλους σου. Γιατί. Οπότε είναι πολύ, πολύ όμορφο. Και θα είναι πολύ καλό να το κάνουν και άλλες χώρες αυτό. Είτε στην τηλεόραση, είτε σε κάποια άλλα μέσα, στα social media, θα είναι πολύ όμορφο να γίνει. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό και αυτό. Και αυτό πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, εύχομαι να χαρίσει τον καιρό εκεί πέρα τον όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είμαστε και σε επικοινωνία τώρα. Ευχαριστούμε, ναι, έχει φτιάξει. Σε κάνα μήνα, νομίζω. Νομίζω μέσα στο Μάιο θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια.